Αυτά τα δύο πρέπει να τα προστατεύσουμε, διότι αποτελούν την ουσία της λειτουργίας της Ένωσης, της ύπαρξής της στο διεθνές δρόμο. Όλοι οι λαοί του κόσμου, όταν βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έρθουν να ζήσουν, να επενδύσουν, μας ενδιαφέρει πολύ, μας βλέπουν με δύο κύρια χαρακτηριστικά. Το ενιαίο νόμισμα και την ενιαία ώρα. Αυτό μας κρίνει από άλλες περιοχές του κόσμου που δεν έχουν αυτά τα δύο ώρα. Παρόλο την κρίση, παρόλο στις αμφιβολίες για τη δύναμη μας, τη δυνατότητά μας να διασώσουμε αυτά τα δύο τέρματα, καταφέραμε και τα δύο. Θυμόσαστε δύο χρόνια πριν τα συνεπώς που δίναμε στην διεθνή σκηνή, πώς είναι δυνατόν τα πιο πλούσια κράτη του κόσμου. Να μην έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε μια φωτιά που άνοιξε σε μια περιοχή η οποία μάλιστα είναι και μια συγκριτικά μικρή οικονομία όπως είναι η Ελλάδα. Αυτό ήταν το μόνο ερώτημα που είχα όπου βρέθηκα στον κόσμο, πιστεύω ότι είναι η δουλειά μου και πιστεύω και εσείς. Καταφέραμε λοιπόν με τις αλληλεγγύες που είπατε, οι οποίες οφείλονται και στο θεσμικό του πλαίσιο, αλλά και στην έλλειψη ευρωπαϊκής ταυτότητας και συντήρησης, καταφέραμε τουλάχιστον να τα διασώσουμε. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε εξού την προσπάθεια των θεσμικών αλλαγών, των θεσμικών παραβάσεων όπου είναι απαραίτητα για να ενισχύσουμε τόσο την ενιαία αγορά όσο και, την νομισματική ένωση που στηρίζει το ευρώ όπως είναι η Τραπεζική Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι για μας σήμερα είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι παράλληλα με την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας, έχουμε δύο σημαντικά επιτεύγματα που αποτελούν τα πλεονεκτήματά μας στο δύσκολο, αβέβαιο και αβέβαιο ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνές και αυτό αποτελεί μια πρόκληση σε όλα τα επίπεδα, το εθνικό, το ευρωπαϊκό, της κοινωνίας, να τα αξιοποιήσουμε και να τα ενδυναμώσουμε, διότι είναι εκείνη το όραμός μας για τις επαφήσεις του μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά και καλή κάτσα, αλλά το όπως είναι ο Μητρός που σε εγκαλωμένος στο δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα, μια μέρα σαν τη σημερινή είναι αρκετά συμβολική. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε μόλις ένα χρόνο και κάτι μέρες μέχρι εκείνη την ημερομηνία, 25 Μαΐου, που θα καθορίσει την πορεία της Ευρώπης. Οι επόμενες ευρωεκλογές θα είναι πολύ καθοριστικές για την νομοποίηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης ή θα οδηγήσουν σε μια ανανομοποίηση και σε μια διάκριση. Πραγματικά, σήμερα οι κοινωνίες είναι πάρα πολύ αναγνωρισμένες και ορισμένες. Το ζητούμενο είναι όμως αυτή η οργή να μετατραπεί σε πολιτική. Υπάρχει ο κίνδυνος στις ευρωεκλογές πολίτες θέλοντας να τιμωρήσουμε αυτούς που διαδοτούν σήμερα τις πολιτικές, που είναι στην πραγματικότητα κυβερνήσεις, γιατί έχουμε διακυβερνητική συνεργασία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλοντας λοιπόν να τιμωρήσουμε αυτούς που προωθούν τις σημερινές πολιτικές, θα τιμωρήσουμε λάθος συζητούτο, λάθος θεσμό, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις πολιτικές προγραμμών. Άρα λοιπόν και οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωση και οι πολιτικοί φορείς και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να προσαρμοστούν το πρόβλημα που υπάρχει τη λάθος στρατηγικής. Δηλαδή, οι πολίτες στρέφονται εναντίον της ευρωπαϊκής ιδέας και κυρίως υπάρχει κίνδυνο να τιμωρήσουν εκείνο τον θεσμό που είναι ο μόνος εκλεγμένος. Είναι ο μόνος θεσμός που είναι κοντά στους πολίτες και ως τον ένα ή στον άλλο να εκφράσει τις ανάγκες και τα συμφέροντα πολιτών, μη συμμετέχονται σε εκλογές. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ή στέλνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνες τις δυνάμεις, θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και θα οδηγήσουν σε διάκριση. Άρα, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη καμπάνια από σήμερα, για να ξέρουν οι πολίτες με την ψήφο τους ή με την αποχή τους τι υποστηρίζουν. Γιατί σήμερα είναι ευρύτερα διαβίωση αντίληψη ότι θα πάμε να τους συγχωρήσουμε απέχοντας ή ψηφίζοντας αυτούς που είναι λαϊκιστές. Την ίδια στιγμή που ζητάμε πολιτικές αλληλεγγύης και πολιτικές που προϋποθέτουν μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Γιατί η αναδιανομή
μεταφορά πόρων από μια περιοχή σε άλλη είναι κάτι που συμβαίνει σε μια ομοσπονδία. Πολύ σπάνια συμβαίνει μεταξύ κρατών και εμείς απαιτούμε ως κοινωνίες αλληλεγγύη τη στιγμή που δεν έχουμε σκεφτεί ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ήθελα όμως να κάνω μια επιστροφή στο παρελθόν, γιατί μιλώντας για το 2014, πρέπει να σκεφτούμε ποιο ήταν το αίτημα των πολιτών αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πολλοί από τις σκέψεις της Βρυξέλλης πηγαίνουν στο Παλαιναμουδάκι και πολλές φορές έρχονται και μου λένε «Μα δεν έχει σχεδόν τίποτα για την Ελλάδα». Από περίεργεια και εγώ προσπάθησα να καταλάβω γιατί το λένε αυτό. Και το λένε γιατί όταν το 48, το 1948, αμέσως μετά τον πόλεμο, υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διαδηλώσεις, με συνέδρια, με απέτηση για Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, άρα ήταν πρωτοβουλία των πολιτών η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, εμείς βρισκόμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά και μετά, ο τρόπος που νομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αυτό που απαιτούσαν και διαδήλωναν οι πολίτες. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είχε κοινωνική βάση. Είχε κοινωνική βάση, επιλέχθηκε καλώς και ακόμη μια άλλη μέθοδος. Ακόμα όμως και με την ΟΝΕ, θυμίζω ότι τη στιγμή που γινόταν ψηφίσεις, υπήρχαν δύο παράλληλες διαδικασίες. Η μία διαδικασία αφορούσε το νόμισμα και το κοινό νόμισμα, και η άλλη διαδικασία ήταν η πολιτική, που μιλούσε για την οικονομική πολιτική. Με απόφαση των κυβερνήσεων που σταμάτησε το δεύτερο φόρουμ και δεν προχώρησε η διαδικασία διαμόρφωση μιας κοινής οικονομικής πολιτικής. Επομένως, εάν θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη να ξανακερδίσει το μυαλό και τις καρδιές των πολιτών της, πρέπει να ξαναμιλήσουμε για το τι τους Ευρώπη θέλει. Πρέπει να μιλήσουμε προφανώς για τη διαφορετική Ευρώπη και τη διαφορετική Ελλάδα που είναι και στην Ελλάδα. Και καλά, όπως είπε και η θέμα της ομάδας και εμένα προσωπικά πολύ περισσότερο, πρέπει να μιλήσουμε και να προωθήσουμε πλέον μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των πολιτών. Αυτό το οικοδόμημα όμως έχει διαμορφωθεί σήμερα, όπου όλα λαμβάνονται ως αποτέλεσμα συσχετισμών μεταξύ κυβερνήσεων τέλειων. Και φάνηκε στις δύσκολες στιγμές, γιατί στις εύκολες τα πράγματα είναι πιο απλά. Στις δύσκολες στιγμές όμως πρέπει να έχει κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να έχει πολιτικές, πρέπει να έχει θεσμούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, φτάσαμε στο όριό τους. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές. Είναι αυτή η στρατηγική που βλέπετε να εμφανίζεται και από κυβερνήσεις και από πολιτικές δυνάμεις, που λέει πήγαμε πολύ μπροστά. Πήγαμε, προχωρήσαμε πολύ. Και προτείνουν την επιστροφή ξανά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εκφράζει και στη διάρκεια της πολιτικής συζήτησης που είναι για τον προπολογισμό. Εκεί υπήρχε ο ευρωπαϊκός προπολογισμός. Συζητήθηκε τι θα πάρει, τι θα κερδίσει κάθε χώρα και όλες οι προσεγγίσεις που βάζουν από κυβερνήσεις ήταν να πήραμε πολλά ή όχι. Κανένας δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική απάντηση στην κρίση και ο προπολογισμός πρέπει να απαντάει στην κρίση. Αν δεν υπάρξει μια στρατηγική, πώς μπορούμε να λέμε να δώσουμε κάτι λιγότερα ή περισσότερα χρήματα, αφού όλοι σκέφτονται με τη λογική θα πάρουμε περισσότερα εμείς, θα πάρουμε πίσω περισσότερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά την άποψή μου, αντέδρασε σωστά και είπε όχι σε αυτόν τον προπολογισμό των κυβερνήσεων. Το τόνισε πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτός δεν είναι ευρωπαϊκός προπολογισμός, γιατί δεν ιεραρχεί αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αναζωογόνηση της οικονομίας, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, η ενδυνάμωση τελικά ενός εργαλείου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα δούμε πού θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, θα δούμε αν το κοινοβούλιο επιμείνει σε αυτή την προσέγγιση, αλλά πάντως πρέπει να είναι σαφές στους πολίτες ότι αυτοί που έλαβαν λάθος αποφάσεις, οι κυβερνήσεις δεν ήταν γενικά αφηρημένα οι Ευρώποι. Μα δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα και η Κομισιόν πρότεινε άλλο προϋπολογισμό. Αυτό που πέρασε όμως οι πολίτες συνήθως, αυτό που ξεκίνησε είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλαν, η Ευρώπη δεν ήθελε να βοηθήσει τις χώρες που σε κρίση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι κυβερνήσεις, οι σχετισμοί κυβερνητικοί, οι πολιτικές των κυβερνήσεων επέλεξαν κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε. Θέλουμε να δείξουμε ότι οι τρεις θεσμοί, σε αυτό πρέπει να βοηθήσει το Συμβούλιο, πράγματι ιεραρχούν σε προτεραιότητα την απασχόληση. Ιδιαίτερα την απασχόληση των νέων. Δεν μπορούν να αποφασίσουν ότι
6 δισεκατομμύρια σε έναν προπολογισμό έστω του 940 δισεκατομμυρίων, δηλαδή περίπου το 0,6% είναι εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η ενέργεια των νέων. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Γιατί η αρχική συζήτησαν για 20 δισεκατομμύρια, το Youth Guarantee για να εφαρμοστεί χρειάζεται 20 δισεκατομμύρια. Ξέρουμε ότι το κόστος της ανεργίας είναι 150 δισεκατομμύρια. Άρα είναι πολιτική απόφαση αυτή που λέει ότι θα διαθέσουμε 3-3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι ούτε θέση του Κοινοβουλίου, ούτε θέση της Κομισιόν ήταν. Είναι κυβερνήσεις που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Να τα λένε λοιπόν τα παράγματα με τα όνομά τους. Επίσης, ακόμα και στο θέμα της λιτότητας, για να κλείσω, το θέμα της λιτότητας. Υπήρξε μια πολιτική, υπάρχει μια πολιτική που εφαρμόζεται από ένα όργανο το οποίο δεν είναι ελεγχόμενο δημοκρατικά. Δηλαδή, επιβάλλει στρατηγικές, επιβάλλει τακτικές, χωρίς να έχει την νομοποίηση του δημοκρατικά εκλεγμένου θεσμού που είναι το Κοινοβούλιο. Πολλές φορές έχουμε τονίσει στο Κοινοβούλιο ότι δεν είναι δυνατόν κάποιοι τεχνοκράτες να επιβάλλουν πολιτικές, πολλές φορές σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες ή στρατηγικές, ή το Ευρώπη 2020, το θέμα του διαλόγου κλπ. Το οποίο όμως το επιβάλλουν το νομοποιούν οι κυβερνήσεις. Δεν το νομοποίησε ποτέ το Κοινοβούλιο. Και λέω ότι η τελευταία απόφαση του Κοινοβουλίου πάνω στο θέμα καθ' αυτά, η έκθεση δομές, το ΖΕΣ, που αφορά το λεγόμενο διπλό πακέτο, μιλάει ξεκάθαρα ότι πρέπει να αναπροσαρμόσετε αυτή η στρατηγική δημοσιονομική προσαρμογή. Θα πρέπει να διορθώνετε όταν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν αστοχίες στα μακροοικονομικά ή σε άλλες κοινωνικές πολιτικές. Αυτό πρέπει να γίνεται σε διάλογο με τις χώρες και με τους κοινωνικούς εταίρους και να επαναπροσαρμόζονται τις πολιτικές. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει πέσει ενώ καθόλου για τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Δεν υπόθηκε τουλάχιστον στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές. Όταν λοιπόν μιλάμε για την Ευρώπη, δεν ξέρω αν είναι μέσα στα συστήματα που θα παρουσιάσετε, λέμε οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Λάθος. Μέρος των ευρωπαϊκών πολιτικών που εκπροσωπείται από την πλειοψηφία των κυβερνήσεων. Γιατί επίσης η ευρωπαϊκή πολιτική είναι αυτό που λέει η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών πολύ πρόσφατα το Μάρτιο 2013. Είμαστε και άλλα παλιότερα για την περίοδο της Ευρωζώνης τον Μάρτιο του 2010, τα θέματα των ευρωπαϊκών κλπ. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να θέσουμε ότι υπάρχει σύγκρουση πολιτικών αντιλήψεων για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή είναι η σωστή συζήτηση. Και κλείνω λέγοντας ότι στο επίπεδο των ευρωεκλογών θα πρέπει να μιλήσουμε είτε για απαγόρευμα της Ευρώπης από μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που σημαίνει ίσως και νέα συνθήκη, είτε η άλλη ανταλλακτική λύση θα είναι η διάλυση αυτού του οικονομήματος, ή πάρα πολύ χαλαρή συνέχεια του. Και οι πολίτες θα πρέπει συνειδητά να ξέρουν με την ψήφο του τι θα υποστηρίξουν από τα δύο. Δηλαδή, αν απέχουμε, αν στείλουν δυνάμεις λαϊκίστικες διαλυτικές, σημαίνει ότι ευνοούμε ο καθένα για πάνω και το μάρκετ, το λέγαμε έτσι λίγο γενικά, ενώ αν θέλουμε κοινέ πολιτικέ για να επιλύσουμε τα προβλήματα τη κρίση, πρέπει να υποστηρίξουμε μια εργασία ενωτήση, μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία με δημοκρατικό έλεγχο, με δυσκολία τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λίγο. Κατά παρέκκληση του προγράμματος και μεταλλαγούμε την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κούκουλα, θα ήθελα να σας τονίσω σε εσάς. Πριν παρουσιάσουμε το τρίτο μέρος, ελπίζω να μην έχεις πρόβλημα. Πριν παρουσιάσουμε την καμπάνια, να ρωτήσουμε τα σημεία την αλήθεια, έχετε την ευκαιρία να αναφερθείτε στον κύριο Υπουργό και στους υποβουλευτές. Είμαι σπάνιος. Λόγω σε εσάς. Αν μπορώ να δώσω και ένα έννοιμο για τη συζήτηση, αναφέρθηκα στην αρχή στην αντίληψη που εξέφρασε ο κ. Σούμψ για το πώς πρέπει να αντισυμβεράσει το χρέος, να παλεύουν δηλαδή για μια ευρωπαϊκή Ευρώπη. Θα μπορούσα να συνδυάσω και ένα απόσπασμα από τη δήλωση Σούμψ από τα 63 χρόνια, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη δεν έχει δημιουργηθεί για μια. Ούτε σαν ένα συνολικό οικοδόμημα όπως το φαντάζει ο καθένα. Θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα απ' όλα μια πραγματική αλληλεγγύη. Άρα, 63 χρόνια μετά είμαστε στην αναθέτηση μιας πραγματικής αλληλεγγύης. Ζήτησα εδώ την κυρία και ουσιαστικά. Το μεταλλιώσω από αυτό που είπα. Όχι, δεν ξεκινήσω. Ποιος σκοπός, παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ.
για τις ευρωεκλογές και τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών στην ευρωπαϊκή πορεία. Γιατί πιστεύω ότι το Μάιο της Δευτέρας βρισκόμαστε εμείς στην Ελλάδα σε μια λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι σήμερα, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση και ενεργεία. Και συμμερίζομαι βέβαια τους φόβους του για αύξηση των δυνάμεων των αντιευρωπαϊκών ή των ελληνιστικών. Βεβαίως αυτό που με ενισχύει πολύ περισσότερο, ακόμα περισσότερο θα έλεγα, και η ίδια την Ελλάδα, είναι η δυναμική αύξηση των φασιστικών δυνάμεων, που είναι όχι απλώς όνειρος για την χώρα μας, είναι όντως για την Ευρώπη, είναι αυτή που μετακίνησε την Ευρώπη, και αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν και με την ιδεολογία του Σαρκοζή, τη συμπεριφορά του και τη πράξη του στον πολιτικό του λόγο, τι θεμελιώδει αξίε πάνω στι οποίε βασίζεται και έχει νόημα η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Συμμερίζομαι και εγώ τι ευτυχίε. Παρακαλώ, η κυρία, αριστερά. Αν έχετε καλοσχεδιασμένο στο όνομα και ιδιότητα, να την υποβάλλετε να ρωτήσω. Γεια σα, λέμε Βικτώρια Μπίνγκμαν. Είμαι από το Βουλγαρικό Πρωτοτρίκο Σιντζιάρ. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ένα κλίμα ευρωσκεπτισμός, που δεν ξέρω αν το ακούσετε. Καταλάβω, πιστεύω. Στην Ελλάδα και στο Κύπρο. Και είναι αρκετά πιο δυνατό από πριν 4-5 χρόνια από την δουλειά τη Ελληνική Ομοσπονδία. Στην Κύπρο με εποχή περίπου 40-50%. Τι μπορείτε να κάνετε για ένα χρόνο, έτσι ώστε να γυρίσει ο Έλληνας πολίτης να καταλάβει από πού και εδώ και το ανήκει και να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές και να υπάρχει αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Αυτό που θα ήθελα να πω μπορεί να μου πει. Ευχαριστώ πολύ, Ελλάδα, εγώ είμαι ο Δημήτρη Τσίκο, είμαι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και των Επιχειρηματιών. Γνωρίζουμε πολύ καλά οι Ευρωπαίοι πολίτε. Υπάρχουν βασικά τρία όργανα τα οποία αντιλαμβανόμαστε και παίζουν κάποιο ρόλο. Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αίτημα δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον οι νέοι. Τι θέλω να πω με αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει. Παρά τα αυτά, βλέπουμε πολύ σημαντική εξουσία να υπάρχει σε ανθρώπους μη εκλεγμένους. Αυτό, κατά την κατανή μου γνώμη, δημιουργεί μια μεγάλη δυσπιστία ως προς το από πού αρχίζει την δημιουργήσή του ένα γκρουπ που κάνει τη συγκεκριμένη, κάτι στιγμή που δεν έχει λαϊκή εντολή. Και ήθελα να ρωτήσω. Η Επιτροπή. Και το δηλαδή, δύο πράγματα συμβαίνουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνονται αποφάσεις από κυβερνήσεις, από μια διακυβερνητικό επίπεδο, όπου δεν έχουν λαϊκή εντολή από όλη την Ευρώπη. Άρα, γκρουπ κρατών λαμβάνουν αποφάσεις για όλες τις χώρες, τα ισχυρά κράτη προκειμένου. Λαμβάνουν εδώ και στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε ας πούμε ένα. Βλέπουμε τη συζήτηση που έγινε στα νέα, ένα δύο κάποιο κρατό συγκεκριμένο. Διότι ακριβώς ενθουσιάζει η λαϊκή εντολή. Οπότε θέλω απλά να ρωτήσω και σήμερα από την Ευρώπη, αν αυτό το αίτημα δημοκρατία συζητιέται, αν και υπάρχουν δράσεις ως προς το πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, που είναι και ο εκλεγμένος φορέας αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να απαντήσουμε στις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία ευκαιρία ο διάλογος. Καταρχάς, ήθελα να πω στην κυρία από το Δημοκρατικό Πρακτορείο, που ήταν επενδύτρια του Συνεδροσκοπητισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ιταλία, την πορεία εντόνως. Αναδεικνύεται και εν ώψη και των εθνικών εκλογών πώς βλέπονται τα πράγματα. Και ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε στον χρόνο που μένει. Ένα πάγιο αίτημα μου και αγώνα είναι ότι δεν πρέπει να το κάνουμε στον χρόνο των εκλογών, αλλά στη συνολική βάση. Διότι είναι πολύπλοκο και το θεσμικό σύστημα το ευρωπαϊκό και το σύστημα τη λήψη των αποφάσεων. Της εφαρμογής των πολιτικών, της αξιολόγησης της εφαρμογής, του απολογισμού, είναι πολύπλοκο. Ένα σύστημα που είναι δομημένο και λειτουργεί σε δύο επίπεδα, εθνικό και ευρωπαϊκό, αναμφισβήτητα είναι πολύπλοκο. Άρα δεν είναι εύκολο με ένα μάθημα, με μια μαγάλη νόμιμη κεφάλαιο στα βιβλία, τα σχολικά, με μια διάλεξη
όλα αυτά να εξηγηθούν. Χρειάζεται να μπει η ιστορία αυτή μέσα στην νοοτροπία μας και στην καθημερινότητά μας. Έχω προτείνει πολλές φορές σε δημοσιογράφους, οι οποίοι καλούν τον κύριο Χρυσόγγελο, που είναι από την άλλη ομάδα πολιτική από μένα, και βουλευτές από άλλους ομάδες, έχουν συμμετάξει σε τέτοιες συζητήσεις ο κύριος Χρυσόγγελος και εγώ, για να αναπτύξουμε ένα θέμα και να απαντούν προφανώς τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχω προτείνει χρόνια τώρα σε δημοσιογράφους ότι είναι πολύ πιο ωφέλη για να καταλάβουν οι πολίτες πώς λειτουργεί η έμπνευση. Πού πρέπει να ζητούν τον λογαριασμό, πού πρέπει να παρέμβουν για τα λεωφορεία, αν πάρουν έναν ευρωβουλευτή για να συζητήσουν το θέμα και έναν υπουργό του αντίστοιχου θέματος. Και έτσι έρχομαι στην επόμενη ερώτηση του κ. Σιμπερ. Οι αποφάσεις στην Ένωση έχουν δημοκρατική δημοκρατία. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, δεν αποφασίζει. Είναι το πρόγραμμα που προτείνει και που εκτελεί τον προϋπολογισμό που εγκρίνουν τα άλλα πρόγραμμα. Τις κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δημοκρατική νομοποίηση, διότι εκλέγεται άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι κυβερνήσεις είναι εκλεγμένες και αυτές από τους Ευρωπαίους πολίτες. Λοιπόν, επειδή ως αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχω ηγηθεί όπως ήθιστε τρεις αντιπρόεδρες να έχουν αυτή την ιδιότητα, την αρμοδιότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων για να καταλήξουν σε μια νομοθεσία, είναι πολύ πιο σημαντικό για τον Ευρωπαίο πολίτη, προκειμένου εγώ για το Life Plus. Είχα πάει όταν κλείσαμε το πρόγραμμα Life Plus, γιατί το πρόγραμμα το περιβαλλοντολογικό. Πήγα σε μια συνάντηση στην τηλεόραση μαζί με πρόσωπα των Πρασίνων για να εξηγήσουμε πώς έρχεσε το Life Plus. Και το θέμα ήταν να δούμε πού ήταν διαφορές, αν μπορούσε να γίνει πιο πράσινο, πιο φασιστικό, να έχει περισσότερα χρήματα από το σχεδόν 2 δις πρόγραμμα. Και είπα τότε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να σας πω εγώ μαζί με έναν υπουργό σε μια χώρα αλλά σε Γερμανική Προεδρία με τον κύριο Γκάμπριελ, τότε υπουργό περιβάλλοντος που κλείσαμε το πρόγραμμα, να δείτε τη διαφορά από τον αγώνα που κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα και τις συμβουλές, αν μου επιτρέπετε, των εθνικών κυβερνήσεων για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Εκεί θα καταλάβει ο πολίτης πραγματικά πώς κρίνεται το που είναι το πεδίο απόφασης Ευρωπαϊκής και που είναι το βάρος. Τώρα, μια συμπληρωματική παρατήρηση σε αυτό. Αυτό το σύστημα το οποίο λίγο πολύ γνώριζετε, προσπάθησα να σας αναφέρω, η συνύπαρξη και η συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεσάζω να κάνει. Το διευθυντή δεν αποφασίζει την ώρα του. Αυτό το σύστημα αναφέρεται στο 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, που είναι ο κοινωνικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τον οποίο διαχειριζόμαστε. Αποφασίζουμε εμείς, εκτελεί η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, κάνουμε τον απολογισμό εμείς και δίνουμε την απαλλαγή όλοι. Η κρίση έφερε την ανάγκη για δανεισμό πέρα από το ευρωπαϊκό σύστημα. Ο δανεισμός έφτιαξε τη διακυβερνητική συνεργασία για να βρεθούν τα χρήματα που θα δανειζόντουσαν στα κράτη-μέλη πέρα από το ευρωπαϊκό σύστημα. Και όχι μόνο αυτό, έβαλε μέσα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βρεθήκαμε δηλαδή ότι μόνο με μια διακυβερνητική συνεργασία και απόφαση για το δανεισμό, αλλά έχουμε και τον Δουνουτού μέσα σε αυτό το οργανισμό, σε αυτό το σύστημα. Έξω από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Άρα, μιλάμε για μια έκτακτη περίπτωση, έκτακτο σύστημα, το οποίο πρέπει αυτό να μας προβληματίσει και να δούμε πώς θα ενταχθεί και η εξαιρετική περίπτωση της κρίσης και του οργανισμού μέσα στο δημοκρατικό έλεγχο του συστήματος του Ευρωπαϊκού και πώς ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός
πρέπει να γίνει τέτοιος για τα εργαλεία του που θα μπορούν από μόνα του να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν μια κρίση. Και έρχομαι εδώ λέγοντας το όνομά του Σαχάρκητα στο θέμα της νομοποίησης της τώρα. Γιατί νομίζω ότι έμεσα αυτό θα εννοούσα για την κρίση. Είναι ένα έκτακτος μηχανισμός, έκτακτες συνθήκες, οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν και να ενταχθούν στο σύστημα το ευρωπαϊκό. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω, ενώ για τον κοινοτικό προϋπολογισμό ψηφίζουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα χρήματα αυτά που δανείζονται ψηφίζουν τα κοινοβούλια των χωρών μελών που δανείζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Πρώτα απ' όλα, λόγω σεβασμού στους δύο ευρωβουλευτές, δεν συμφωνώ τόσο πολύ σε αυτή την προσπάθεια συμμετοποίησης το καλό Ευρωκοινοβούλιο, το γενναιόδωρο, ενώ είναι οι κακές κυβερνήσεις. Πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι ίδιοι οι οποίοι στηρίζουν τα πολιτικά κόμματα τα οποία απαρτίζουν στην κυβέρνηση των εργαζομένων. Άρα, είναι αντίθετο σε μια συμμετοποίηση. Τι να κάνουμε για να μειώσουμε την ζημιά που ενδεχομένω θα πρέπει να γίνει στι ευρωεκλογέ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε και κάνουμε είναι να προωθήσουμε όσο πιο γρήγορα τι αλλαγέ και τι πολιτικέ, τι ευρωπαϊκέ, οι οποίε θα δώσουν απάντηση στι δυσκολίε που ζουν σήμερα οι πολίτε. Βεβαίω ξέρουμε ότι δεν είναι θαύματα και τα αποτελέσματα δεν θα φανούν άμεσα, αλλά νομίζω ότι πολιτικέ οι οποίε προωθούν την ανάπτυξη, οι οποίε προωθούν τη δημιουργία απασχόληση, νομίζω ότι θα πρέπει να ενταθούν και να υλοποιηθούν άμεσα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι. Βεβαίω, απ' την άλλη, και ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω ότι συμβάλλει το να αποκαλύψουμε την δημαγωγία, η οποία έχει περισχύσει όλη την κουβέντα περί πνευμονίου, επιπνευμονίου, όπω σωστά είπε η κυρία Νάτσα, η προπολή Τρόικα δεν είναι θεσμό. Ευρωπαϊκός. Δεν προβλέπεται στις συνθήκες. Είναι σχέσεις δανειζόμενου δανειστή. Αλλά να αποκαλύψουμε και αυτή την παγωγία, η οποία λέει ότι ναι, μέσα στην προσώπηση, αλλά όχι στην λιτότητα, όχι στην προσωπική προσαρμογή. Μπορεί και είναι σεβαστό να έχει κανεί διαφορετικέ απόψει και να ασκεί κριτική διαφορετική για τον τρόπο που κρατούσε το δίκτυο ασκεί για τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να δημιουργεί τι ευαίσθησει στου πολίτε ότι μπορούμε να μείνουμε στο ευρώ, αλλά να μην δημιουργούμε τι καλύτερε προσώπε. Όχι να με του δεδομένου συσχετισμού. Επίση, νομίζω πολύ σημαντικό είναι να υπενθυμίσουμε ιδίω στου νεότερου τι ιστορικέ κατακτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι θεωρούν, όλοι μα αυτονόητε. Του χρόνου, την πλευρά των Ευρωπών, είναι και τα 100 χρόνια από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1914, το 1913, το μεγαλύτερο best seller σε όλη την Ευρώπη και στην Αγγλία και στην Γαλλία και στην Γερμανία ήταν ένα βιβλίο το οποίο είχε τίτλο «Γιατί δεν θα ξαναγίνει πόλεμο». Και στη ισότητα του συγγραφέα, το γεγονό ότι υπήρχε τέτοια διαπλοκή των τραπεζικών κεφαλαίων και των επιχειρηματικών συμφερόντων μεταξύ Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, ώστε ο πόλεμο είναι αντίθετο και μπαίνει σε ένα περίοδο διαρκού αιωνία ειρήνη. Νομίζω ότι είναι αυτά που πρέπει να υπενθυμίσουμε στους συμπολίτες μας για να μειώσουμε, αν θέλετε, την τάση η οποία είναι εξηγήσιμη προς κόμματα ευρωπαϊκά, ελληνικά και ακόμα χειρότερα αποφασιστικά. Τώρα, η νομοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων, όπως είπε η κυρία Κράτσα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελείται από το κοινό μου συμβούλιο. Πρέπει να έχουμε την υπόψη μας εγώ είμαι υπέρ της αύξησης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας λαός, ένα κράτος, ένα έθνος, όπως το θέλετε, σαν το ελληνικό, αλλά και άλλα κράτη, εκπροσωπούνται με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή, εάν δεν φτάνουμε που θεωρείται ως το δημοκρατικά σωστό και ορθό σε αναλογική προσώπηση, τότε η φωνή των μικρών κρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν πολύ αδύναμη. Αυτό πρέπει να γίνει υπόψη. Διότι δεν υπάρχει ενιαίο πολιτικό χώρο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει διάλογο πανευρωπαϊκό
για όλα τα κάθε κόμμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πολιτικού διαλόγου και τη πολιτική σύμβαση γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Άρα πρέπει να βρεθεί ένα μηχανισμό ο οποίο να διαφυλάξει και την ικανή εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων και στο κοινοβούλιο των μικρών μεσαίων χωρών. Άρα δεν είναι το σώμα του. Το ζήτημα δεν είναι απλώ να ενισχύσει το κοινοβούλιο ει βάρο των κακών κυβερνήσεων που δεν είναι. Συμφωνώ βεβαίω ότι το 1% του προπολογισμού είναι αστείο. Θυμάμαι πολύ καλά ότι όταν το 1992 με την 9 ώρα η συζήτηση ήταν άλλη, ο γενικό προπολογισμό να χάσει το 5% του ΕΕ. Αλλά δυστυχώ αυτέ οι συζητήσει δεν ξεχάστηκαν. Είναι η διάβρεση, είχαν άλλε προτεραιότητε. Τότε μιλάγαμε για συνοχή, μιλάγαμε για μεταφορά από τι πλούσιε περιφέρειε και εποχέ. Όλα αυτά τώρα έχουν ξεχαστεί. Πάντω, η νομιμοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων. Δηλαδή, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν είναι δημοκρατικό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί πολιτικοί χώροι. Υπάρχει εθνικό πολιτικό χώρο και ευρωπαϊκό. Και πώ θα συνδέσει αυτού του δύο χώρου με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ποιο θα ακούσατε να παρατηρήσει και τώρα θα το δούμε. Όσον αφορά το δημοκρατισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει πρόταση όπου για τις ερχόμενες εκλογές κάθε κόμμα, εθνικό κόμμα, θα υποδείξει σε ποιο ευρωπαϊκό σχήμα καταφύγει, στο λαϊκό κόμμα, στο σοσιαλιστικό κόμμα κλπ. Και κάθε τρίτο μεγάλο ευρωπαϊκό σχηματισμό θα υποδείξει ένα άτομο το οποίο θα προτείνει για πρόεδρο τη Επιτροπή. Συνεπώς, εάν γίνει αυτό, ο πρόεδρο τη Επιτροπή θα είναι πραγματικά πιο θα έχει μεγαλύτερη ευνοημότητα, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη δημοκρατική από ό,τι έχει σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι για να πάνε πιο πολλοί πολίτες να ψηφίσουν εκείνη την ημέρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς οι ευρωεκλογές δεν γίνονται μία μέρα, γίνονται κατά τις χιλιάδες ημέρες. Είναι να υπάρχει μία μέρα όπου θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση. Ένα μεγάλο συμβολισμό, όλοι πάνε και ψηφίζουν την ίδια μέρα. Και το τελευταίο θέμα που ήθελα να πω για τον ευρωσκεπτικισμό στη χώρα μας είναι ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας δεν είναι άγγελο ευθυνών αυτού του ευρωσκεπτικισμού. Διότι έχει στοχοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αιτία του κακού που συμβαίνει στη χώρα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλήθη να βοηθήσει και την Ελλάδα στα δάχτυλα δεν την έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πολιτικό τη και οικονομικό τη και το κοινωνικό τη σύστημα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή γίνει ένα επιμερισμό των ευθυνών και ευθαρσώ αναλάβουν όλε τι ευθύνε του, νομίζω και το κλίμα του ευρωσκεπτικισμού στη χώρα μα θα μείνει. Ευχαριστώ, Πανώ. Να ξεκινήσω. Καλημέρα, παμάζομαι από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να εξηγήσω το εξής. Παράλληλα με ό,τι αναφέρεται προφανώς στην πρωτογενή νομοθεσία, μήπως θα ήταν σκόπο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αναφορές και στη δευτερογενή νομοθεσία και ειδικά στις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου εκεί επιλύονται πολύ πρακτικά ζητήματα σε θέματα μετακίνησης προσώπων, εγκατάσταση σε άλλη χώρα, μέλος κλπ. Και να γίνει πιο άμεσα ορατό, αν θέλετε, στους πολίτες πώς πρακτικά προβλήματα που αφορούν στη ζωή τους στην πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλύονται. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια αναφορά που έκανε ήδη ο κ. Καρνούς για τα πολιτικά κόμματα. Ένα από τα προβλήματα στις ευρωεκλογές είναι ότι θεωρούνται καλώς καθώς δεύτερες κατηγορίες εκλογές, έτσι, οι ευρωεκλογές. Και γίνεται μάχη γύρω από εσωτερικά εθνικά διακυβεύματα. Θέλω να ρωτήσω και τους προσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο, πώς σκέφτονται ότι μπορούν να λειτουργήσουν τα πολιτικά κόμματα έτσι όπως πρόσφατη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου έχει ορίσει και πώς θα μπορέσουν να πολιτικοποιήσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και τέλος, πρόσφατα και χαρά να έχουμε τον κύριο Υπουργό, αν με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας θα αναλυθούν κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, την κινητοποίησή τους, την πολιτικοποίησή τους εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για την Ευρωεκλογία. Αναφέρθηκα γι' αυτό το λόγο ακριβώς στο πώς συμβάνει στην Ιθαγένεια, στην Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ
και στην καμπάνια, αν και συνήθως δεν είναι ένα σημαντικό σημείο τη παρουσίαση των εκφράσεων. Είναι απολύτως όλα στην κυρία Στράτη. Η κυρία Αλεξάκη, κοινωνικό κοινωνικό σύμβολο του Υπουργείου Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα. Σήμερα είναι και του Πρόεδρου και Υπουργού και είναι τιμή μου και χαρά σήμερα που βρίσκομαι εδώ και που γιορτάζουμε τη μέρα τη Ευρώπη. Διότι η πορεία μου στον ευρωπαϊκό χώρο είναι σίγουρα αποκλειστική και αδιάρρηκτη από το 1970 πέρα στον χώρο του ευρωπαϊκού θεμάτων. Είμαστε για να παραπαρέψουμε εντάξει σε λάθο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέχεια αδιάρρηκτα παρακολουθούμε το μέλλον. Δεν μου αρέσει να εκφράζουμε και κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, δεν εκφράζεται, αλλά παρακολούθησε με την προσοχή, νομίζω, όλες τις συγγύσεις. Θα ήθελα να παρακαλέσω, προτρέψτε, να μείνει στους συνομιλητές μας και στους κυρίους επίπεδο, όπως είδα η εντύπωση, η οποία θα πρέπει να είναι ότι σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης και όχι η μέρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβαίνει έχουμε εδώ δύο τρει παράγοντε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε αναγκαστικά σήμερα πρέπει να πούμε περισσότερα λόγια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τι αρμοδιότητέ του. Όμω στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταξιωμένη η δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία σε όλα τα όργανα τη Ένωση. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τσίμα, αν πλάτησε κατά το όνομα, να περάσει από το γραφείο, να κάνουμε μια συζήτηση προσωπική βάση, να του εξηγήσω ποια είναι τα όργανα τη Ένωση, τι αρμοδιότητε έχουν με δύο φράσει. Και στα καταλάβει και η Επιτροπή έχει τον συγκεκριμένο ρόλο που θα πρέπει να έχει και το Συμβούλιο της Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα αναφέρεται έχει τεράστια σημασία αυτό. Αλλά ασφαλώ οι πολίτες δεν μπορούν να ξέρουν το μέλλον στο πώς ονομάζουν την αγορά στην Ένωση. Το Συμβούλιο της Ένωσης λοιπόν, γιατί αυτό είναι το σαράκι της πολίτης, και στο οποίο εκπροσωπούν οι κυβερνήσεις των πετώνων, έχει ένα άλλο ρόλο να παίξει μέσα στην Ελλάδα σε απόλυτο προσωπικό επίπεδο, σα διαβεβαιώ, διότι εκπροσωπούν οι κυβερνήσεις, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των κρατών μας. Στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο σιγά σιγά, δεν ξέρω μόνο την ιστορία, απέκτησε και ύψησε τα αρμοδιότητά του και σήμερα έχει ένα ποσοστό όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Υπάρχουν ορισμένε δαπάνε, τι οποίε δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, την έχει ψήφισει. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία αυτό που είναι η ουσία όμω ειδικά σε αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Σόρμπερτ. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερο αντιληπτό από το κοινό ότι η διάκριση αυτή, την οποία έδωσε ένα πολιτικό χαρακτήρα, δηλαδή τι κοινωνικέ πολιτικέ, δεν είναι ακριβώ αυτό. Αυτέ αντιδιαστέλλονται ω προ τι διακοινωνικέ πολιτικέ. Δηλαδή, εκείνες πρώτα, οι κοινωνικέ είναι αυτέ που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη στιγμή. Ενώ υπάρχουν διακυβερνητικέ, οι οποίε επαφίανται στα κράτη-μέλη, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία να αναλαμβάνει και να λέει ορισμένα πράγματα. Και έχουμε την εφαρμογή ορισμένων αρμών, τη υπουργότητα, τη ανωρικότητα κλπ. Επίση, πολλέ φορέ παρατήρησα και ένα κύριο από το Πανεπιστήμιο, ο πρώτο που τηλεφωνήσω κατά την ομιλία, σχετικά με την ομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο έχουν επιθυμία ότι η υπηρεσία μου, εγώ να παριστάνω ω διευθύνση τη Εθνική Δημοκρατία, το ξέρετε το κύριο και οι αποφάσει του οποίου αποτελούν ποινικέ. Επομένω, όλα αυτά είναι πολύ πιο απλά από ό,τι παρουσιάζονται, γιατί από ό,τι παρουσιάζονται μόνο μέρο. Συμβαίνει να έχουμε μια αντικειμενική χώρα και ω Υπουργείο Εξωτερικών και ω ενό τη ερχόμενη Προεδρία παράγοντε του οποίου πρέπει να θέλουμε να αναλάβουμε την Προεδρία τη Ένωση, αυτή τη στιγμή στην Ένωση ω χώρα, είμαστε θέσει να ενημερώσουμε του Έλληνε πολίτε αντικειμενικά, χωρί αυτό να σημαίνει ότι πρέπει μέσα μα να λένε ότι ναι, είμαστε και Ευρωπαίοι, έχουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα ή θέλουμε να την ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα και να κάνουμε προσπάθειε προκειμένου να ξεπεράσουμε όλε τι προβλήσει. Μία τελευταία επισήμανση, αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Μωρό στην πρώτη εισήγησή του, βεβαίω θεωρώ και εγώ προσωπικά αποφασιστικό το στοιχείο τη ΟΝΕΟ, δηλαδή όταν έγινε η οικονομική κοινωνική ένωση στην κατεύθυνση των Ευρώπων, ήταν δύσκολη η περίοδο. Και έπρεπε βέβαια να έχουμε περισσότερη υποδομή στην Ένωση, το οποίο ξέρει. Συγχρόνως όμως δεν πρέπει να παραδέξουμε και τον παράγοντα τη διαβρύνσεω τη ελάχιστη ελαφριστών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του ότι είχαμε την είσοδο των νέων ατόμων τότε που φτάσαμε στην περίοδο του 27, σε επίπεδο του 28. Επομένως αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα τεράστιο παράγοντα, ίσως αν δεν ήταν αρνητικό, ήταν τουλάχιστον ένα παράγοντα που καθυστέρησε και επιβάλλει τη δημιουργία τη ΟΝΕ, η οποία κατέληξε να είναι τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τσούλα. Είμαι δημοσιογράφος, θέλω να εκπέμπω το πρακτορείο της Ελληνικής.
καταργεί έτσι μια λύση μας, γιατί σήμερα στο φαντάζομαι έχουμε την ξεκινάει αλήξη του Ελευθερού Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τον Ναζισμό. Οπότε είναι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και την Ουκρανία. Η ερώτηση είναι στον κύριο Υπουργό καταρχήν. Είπατε πολύ σωστά για την ΟΝΕ, ότι δεν μπήκαν σωστά στην ΕΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα. Η ερώτηση είναι, επειδή διαχειρίζονται στην Ευρώπη, στο σύνολο, είτε οι κυβερνήσεις, είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νομισματική σχέση των χωρών, όπου πέρα έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα σε σχέση με το ευρώ και στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές χώρες, τι θα γίνει γι' αυτό, πώς θα εξομαλυνθεί χωρίς να χτυπιούνται οι χώρες του Νότου και πώς αυτό θα μπορεί να δει στην σειρά. Ερώτηση μετά είναι για τον Ευρωβουλευτή, ο οποίος ανέφερε ότι θα διαλυθεί η Ευρώπη. Μήπως συμφωνείτε ότι θα γίνει με δύο κομμάτια, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει να κάνει με αποφάσεις κάποιων κυβερνήσεων, κρατών συγκεκριμένων, οι οποίοι θέλουν ξεχωριστά τον Νότο, ξεχωριστά τον Βορρά, όπου ο Νότος θα είναι χαμηλότερο επίπεδο αξίας του ευρώ, για να μπορεί ο Βορράς να παίρνει αξίες από τον Νότο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Τελευταία ερώτηση, πώς άρχισε. Τελευταία ερώτηση. Ναι, γεια σας, Γιώργος Άρχης, λέγουμε. Για πολλά χρόνια εργαζόμενος στο Λουξεμβούργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία τρία χρόνια αντιδήμαρχος στην Ευρώπη μεταξύ των παιδικών και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα ήθελα να πω για την περιφέρεια του Βουλίου του Καρδινού, όπου θεωρώ ότι ο Δήμος ο δικός μας είναι μακρά πρώτος στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο Δημότης βλέπει στην καθημερινότητα του την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των έργων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι τρομάζω με τον αντιευρωπαϊκό λόγο ο οποίος αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Θα περιμένω με μεγάλη χαρά και αγωνία στις 12 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Δεν θα γίνει στην επίδοση μόνο, πρέπει να γίνει σειρά ενεργειών. Εμείς από την πλευρά μας στο Δήμο έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, όπου έχει 5.000 μέλη και την ενημερώσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου του Ιρακλείου, όπου αντλούμε το δικό μας από εσάς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Αθήνα στην Επιτροπή. Δίνουμε στους δημότες και στους φίλους τι γίνεται πραγματικά στην Ευρώπη, πώς εισπράττει ο Δήμος ο δικός μας τα θετικά και θα ήθελα πραγματικά τον χρόνο που μένει που είναι δεν είναι πολλή, να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την Προεδρία, την προετοιμασία της Προεδρίας, βεβαίως θα υπάρχουν πάρα πολλές προτεραιότητες, αλλά είναι τρεις βασικές προτεραιότητες, τις οποίες έχουμε εντοπίσει. Η μία εξ αυτών και η τρεις θα έχουν σχέση άμεσα με τα προβλήματα και τους προβληματισμούς των πολιτών. Όχι μόνο των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, η Προεδρία θα απευθύνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από αυτές θα είναι η απασχόληση και η ανάπτυξη. Η δεύτερη θα είναι, μοιάζει λίγο γραφειοκρατικό, αλλά είναι η θεσμική ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και το πολιτικό και το προγραμμάτιο και την τραπεζική ένωση, το οποίο θα είναι άμεση επιπτώσεις και της επιχείρησης και της καταφέρνας. Και ένα άλλο τρίτο, μια τρίτη προτεραιότητα, έχει σχέση με αυτό που ο Χρυσός Καρμόνης και ο κ. Καρμόνη, αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη δημιουργικότητα. Το οποίο περιλαμβάνει και την δημιουργικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το τεράστιο θέμα της μετανάστευσης και της παράγοντας μετανάστευσης, το οποίο είναι θέμα στο οποίο η Ευρώπη μέχρι τώρα, κατά την άποψή μας, δεν έχει δώσει δεν έχει λύσει την ελληνική που θα έπρεπε. Και χρησιμοποιώ τον όρο Αγγλική όχι ω ληστικό όρο, ω πολιτικό. Ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζει η Ελλάδα συγκεκριμένα δεν είναι ελληνικό πρόβλημα μόνο. Είναι ευρωπαϊκό. Και η Ευρώπη πιστεύουμε μπορεί και πρέπει να λύσει και μόνο την ελληνική σε αυτό το ζήτημα. Άρα θα έχουμε και αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο έλεγχο συνόρων, περιλαμβάνει και διαχείριση των ελευθερικών ερών, και το τι γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι,
φτάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς με ποιο τρόπο το διαχείρισε, αλλά και πώς μειώνει αυτή τη φοβερή πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω στην Ελλάδα από την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο για την επιτυχία του Δήμου Ερακλείου στην απόφαση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι μεταλλιστικό αυτό που λέει. Παρόλο που υπάρχει μια πολύ ορατή παρουσία της Ευρώπης των προγραμμάτων στην πόλη του, πιστεύω ότι ζήσαμε δύο χρόνια ενός έντονου πρωτόκολλου αντιευρωπαϊσμού, αντιγερμανισμού, γιατί αυτά είναι πολλά εύκολα και μιλάμε αυτά. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι τώρα που ίσως μένουμε σε μια περίοδο κάπως πιο ομαλή και που θα αρχίσει να φαίνεται στο βάθος του τούνελ κάποιο φως, πιστεύω ότι και τα μέσα μαζί της ενημέρωσης θα έπαιξαν εξαιρετικά ορισμένα αρνητικό ρόλο σε όλη την πράγματι πολύ βαθιά πρόσμενη κρίση που μας κατέλαβε από όλους τους εξαπίνες. Πιστεύω λοιπόν ότι σιγά σιγά, τώρα που η χώρα μας έχει πει σε μια τροχιά εξόδου, θα αρχίσουν να επικρατούν πιο ψύχρεμες αντιλήψεις και απόψεις. Και βεβαίως νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήνει παραπάνω το οποιοδήποτε χιδαίο ρατσισμό και εκεί περιλαμβάνει το περισσότερο και ρατσισμό. Ναι, καταρχήν νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο θέμα των κομμάτων, αλλά πρέπει να είναι και υπόθεση όλων των κοινωνικών και των πολιτικών φορέων να θέσουν τα σωστά ερωτήματα ενώπιον των εκλογών. Καλώς ή κακώς, η κοινωνία δεν εμπιστεύεται λίγο στα πολιτικά κόμματα, ναι, στα πολιτικά κόμματα. Άρα σε κάθε χώρα πρέπει να κινητοποιηθούν οι φορείς και τα μέσα ενημέρωση για μια σωστή διορθώνηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πολιτικά κόμματα και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, τα οποία προτείνουν περισσότερη ευρωπαϊκή παρουσία των κομμάτων. Δηλαδή, το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, εμείς αύριο και μεθαύριο έχουμε τη συνεδρίασή μας στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, ακριβώς γιατί συζητάμε τη διαδικασία, αυτό που υπόθηκε και πριν, πώς θα βγει δηλαδή ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για τις ευρωεκλογές ως υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν. Αυτό αντίστοιχα νομίζω θα γίνει και από άλλα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατική υπομονή της διαδικασίας. Εμείς το οποίο πιθανό να το κάνουμε μέσα από μια ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφορία σε όλη την Ευρώπη. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο επίσης νομίζω θα είναι υποβοηθητικό είναι ότι θα υπάρχει σε όλα τα ψηφοδέλτια ένα πρόσωπο που θα είναι κοινό για όλη την Ευρώπη. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις, όπως να υπάρξουν σε κάθε ψηφοδέλτιο άτομα κοινά για όλη την Ευρώπη. Και ένας αριθμός ευρωβουλευτών να πρέπει να βγει από κοινό ψηφοδέλτιο. Το οποίο δεν έχει γίνει δεκτό. Δεν έχει, δηλαδή δεν υποστηρίχθηκε. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς υποστηρίζουμε. Ότι ένας αριθμός ευρωβουλευτών πρέπει να βγαίνει με κοινό ψηφοδέλτιο στις 27-28 χώρες από ψήφισμα. Οπότε θα βοηθήσω πάρα πολύ. Και υπάρχει βέβαια την ίδια η κοινή καμπάνια που γίνεται από τα κόμματα. Εμείς έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση σε κοινή καμπάνια όλων πέρα από τις εθνικές καμπάνιες που κάνει το κάθε κόμμα. Θα υπάρχει και κοινή καμπάνια, ξεκίνησε το 2004 κάτι τέτοιο, το 9 ήταν πολύ πιο έντονο. Και αύριο μεθαύριο αποφασίζουμε στην Μαδρίτη ακριβώς αυτές τις στρατηγικές. Ποια θα είναι τα μηνύματα, ποιο θα είναι το πολιτικό τώρα, εγώ δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποια σοβαρή πρόταση που λέει θα διαχωριστεί η Ευρώπη σε Ευρώπη του Νότου και Ευρώπη του Βορρά. Τώρα, μπορεί κάποιο να το λέει, αλλά δεν είναι αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση είναι δημοψήφισμα αν πηγαίνει στην Βρετανία, θα παραμείνει η Βρετανία ή όχι εκεί. Διάφορα κόμματα τα οποία λένε να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα ή να εθνικοποιήσουμε τις πολιτικές για την κοινή αγροτική πολιτική. Και εκ των πραγμάτων, όταν, εάν, εγώ το απέφχομαι και δεν πρέπει να πιστεύω, εάν απονομιστούν οι ευρωπαϊκές εκλογές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μέσα φασίστες, έχει μέσα λαϊκιστές, το μόνο που πηγαίνει είναι
με ενδιαφέρον για παιχνιδιό σπίτι, θα είχα ακούσει πολλές φορές και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ελληνικών Ανθρώπων που λέτε η καλύτερη λύση είναι να φύγουμε, να διαλυθεί. Να... Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι θα μονοποιηθεί. Τώρα δεν ξέρω αν η πράξη θα είναι διαφογραφή, αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αν λοιπόν πάμε πίσω και έχουμε περισσότερα προβλήματα, θα είναι καταστροφή τη στιγμή που εμεί χρειαζόμαστε λύσει για τα προβλήματα. Καμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει. Πριν από λίγε μέρε δημοσιεύτηκε η έκθεση τη IFG, που δείχνει ότι ακόμα και η Βρετανία και η Γερμανία στην επόμενη δεκαετία δεν θα είναι καν μέσα στι πιο αναπτυγμένε χώρε, στι 10 πιο αναπτυγμένε χώρε, αλλά το κύριο θα πηγούν από την ύφεση 5% η Γερμανία και 5% η Βρετανία. Και θα έχουμε μείωση των αξιών στην Γερμανία κατά 20%. Που σημαίνει ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα απέναντι σε αυτό που πιστεύει ο καθένας ότι μόνος του μπορεί να επιβιώσει. Ακόμα και οι συνέχειες χώρες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έτσι, αλλά εάν διαλυθούν για να του συντονίσουμε, για να ξαναφτιάξουν την κορδόνα, θα την παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κράτσα, μια τελευταία σχόλια παρακολουθήσεω. Εγώ ήθελα να πω πιο ότι είμαι αισιόδοξη ότι συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ενοποίηση. Και τα θεμέλια που είπατε σήμερα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ενοποίηση, για οικονομική διακυβέρνηση, για τραπεζική ένωση είναι θεμέλια μια μεγαλύτερη ενοποίηση. Και εδώ επανέρχομαι και στο ρόλο των Ευρωπαίων πολιτών, διότι όλη αυτή η πορεία, αυτό το άλμα, η ποιοτική αλλαγή που θα υποστεί η Ένωση δεν πρέπει να γίνει ερήμη των πολιτών, πρέπει να γίνει από πολίτες ενημερωμένους και συμμετοχικούς. Διότι τότε θα έχει το άλλο αυτό και την νομιμοποίησή της. Σε αυτή τη φάση λοιπόν της πορείας προς τις αλλαγές, νομίζω ότι ποιο είναι οι ιδιότητες που πρέπει να μας χαρακτηρίζουν. Άλλη ελληνική μεταξύ μας, μέχρι όπου φτάσουμε σε ένα στάδιο που η λέξη αλληλεγγύη δεν θα είναι νόημα, διότι η αλληλεγγύη θα είναι μέσα στις πολιτικές μας. Όπως δεν έχει νόημα να λέμε αλληλεγγύη μεταξύ Αθηνών και Ηπείρου, μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλίας, είναι μέσα στις πολιτικές μας. Αυτή τη στιγμή, με τους μικρούς μηχανισμούς συμπαράστασης που έχουμε για τη μία χώρα στην άλλη, με το μικρό προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών, για να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματά μας, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Μία λέξη λοιπόν αλληλεγγύη πρέπει να μας χαρακτηρίζει προς όλες τις καταστάσεις, μπορά, νότο, νότο, μπορά, και επίσης υπευθυνότητα. Διότι ό,τι κάνουμε εμείς ως χώρα, ως πολίτες, ως όργανο θεσμικό, έχει σημασία για το στέλνημα του προδομήματος. Όσο ανεξηγιάνουμε στα οικονομικά μας γρήγορα, δεν είναι μόνο καλό δικό μας, είναι καλό και για το ευρώ. Και ό,τι κάνει και η Γερμανία, η Ολλανδία, μιλάει τα κυβέρνηση χρόνων, έχει σημασία για το μέλλον της Ένωσης και για το μέλλον του κάθε λαού. Αλληλεγγύη και υπευθυνότητα και είμαι σίγουρο ότι δεν θα χάσουν το σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε να σας πω την αλήθεια. Ο κερδαλής του τομέα κοινωνία και δικαιωμάτων τη προσωπική μα κοινωνία του Ευρωπαϊκού έχει το λόγο για την παρουσίαση. Καλημέρα για μένα. Καταρχήν, να πούμε γιατί διαλέξαμε τη σημερινή μέρα με ένα εορτασμό τη Ευρώπη να παρουσιάσουμε αυτή την εκστρατεία. Νομίζω ότι είναι καταρκτικό σε όλου ότι χρειάζεται στη δημόσια σφαίρα συζήτηση να ανέβουν τα ευρωπαϊκά θέματα. Είναι από μια σίγουρα καλύτερο ότι πρέπει να δει ο πολίτης, να καταλάβει ο πολίτης ότι στην καθημερινότητά του έχει παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ελληνικής Ναύτας Ευρώπη. Και το σημαντικότερο, διαπιστώντας ότι είναι σήμερα κρατούν κάποιοι μύθοι, οι οποίοι συνηθίζουν να διαδίδονται και κανείς δεν τους διαψεύδει, θέλω να δώσουμε ένα τέλος και μάλιστα για να το ονομάσουμε μύθι, γιατί η μύθι είναι μια καλή πλευρά, το ονομάσαμε ευθέως ψέμα. Ας ξεκινήσω παρουσίαση λοιπόν, λέγοντας ότι όλο αυτό είναι στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε η διεθνή σύμπραξη, που είναι μια μετάβαση του management partnership
και που είναι απέσιο στην εργασία του που είναι σε ισχύ από το 2009 και που συμβαίνει σε αντιπροσωπείε των κρατών μελών με τα κράτη μερίδη και με την γραφεία του κρατικού με τρόπο ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο συνεργασία για κοινή επικοινωνία. Οι αποφάσει για αυτέ τι δράσει λαμβάνονται τριμερώ, δηλαδή από την κυβέρνηση, δηλαδή από τον υπουργό υπεύθυνο για ευρωπαϊκά θέματα, είναι ακριβώ ο υπεύθυνο ο ΙΠΕΞ για αυτή την καμπάνια. Από την πλευρά επίση προσωπείται επίση το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι προσωπείται το γραφείο του Ευρωπαϊκού. Η διαχείριση τώρα των κομπηρίων γίνεται από ένα ενδιάμεσο φορέα που προηγουμένω το ΕΚΕΜ. Ευρωπαϊκό και ελληνικό και ευρωπαϊκό μελών. Ας δούμε λοιπόν πώς επειδή αυτές οι δράσεις επικοινωνίας από το 9-10 που ξεκινήσαν με τον κλασικό τρόπο, κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι την ενημερώσαμε ότι θα έπρεπε να μην μείνουμε στο περιορισμένο κοινό αυτών των εκδηλώσεων, αλλά να προχωρήσουμε σε εκστρατείες μέσω αυτής της ενημέρωσης, κυρίως οι αυτές τις εκστρατείες, οι οποίες έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους Έλληνες. Έτσι, για πρώτη φορά το 2011, ιστορικά δημιουργήσαμε τα σκοτάκια Ελλάδα-Ευρώπη μαζί. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που συνέπεσε να είναι πολύ χαμηλά το επίπεδο του πολιτικού των συμπαγγελματών μας και βοήθησε πάρα πολύ η καμπάνια, η οποία έπαιξε βέβαια ένα χρόνο μετά, λόγω του ότι το 2012 στην αρχή είχαν διαδικές μεταλλήλες πρακτικές αυτή η εκστρατεία ήταν μια, κάνω μια παρέθεση ίσως είναι χρήσιμο να το ξέρετε και πώς θα πάρουν τις εταιρείες εδώ πέρα που κάποιοι μας εδώ να το ξέρετε ότι μπορείτε να πάνε σε αυτός ο κρίς του YouTube και να τις δείτε. Παίξαμε την επιλέξη μαζί για να δείξουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο πράγμα που είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη, δεν να σκεφτόμαστε εμείς ως Έλληνες για την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη ως Ευρώπη για την Ελλάδα είναι ένα πράγμα ενιαίο. Και αυτό θα ήθελα να τονίσουμε. Τώρα, η εκστρατεία που θα παρουσιάσουμε σήμερα με τον τίτλο «Εγώ ψέματος πούμε την αλήθεια», τι έχει να κάνει. Όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει μια ανάγκη να συναντήσουμε τη σημερινή συγκυρία για την Ευρώπη, αλλά σε άλλη βάση από αυτό που ακούμε κάθε μέρα, απλά για την κριτική στην κακή Ευρώπη. Πρέπει να αναδείξουμε απ' την άλλη και να σταματήσουμε, να δείξουμε τις καλές περιπτώσεις και να σταματήσουμε τους μύθους, τα ψέματα που προχωράνε και τα φιλίδια της κρίσης για όλες αυτές τις πολιτικές, θα δείτε στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι πολιτικές που αφορούν την καθημερινότητα της πολιτικής. Για όλες αυτές τις πολιτικές που αφορούν. Αυτός λοιπόν ο λόγος που πήγαμε να γίνει αυτού του τύπου εκστρατεία. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όμως προς εδώ, αυτές τις εκστρατείες, να μην μείνουμε στην κατάρρευση κάποιων ψεμάτων. Πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο δημιουργικά και να φανεί μέσα αυτές τις καταρρεύσεις αυτών των μήνων και οι προτάσεις μας να εμφανιστούν προοπτικές σε κάθε μία από αυτές τις πολιτικές που αφορούν στο λόγο. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το καταφέραμε, θα μπορούμε να ακούσουμε μετά την παρουσίαση το βίντεο και τις δικές σας παρατηρήσεις κατά πόσο καταφέραμε αυτό καλύτερα ή λιγότερο από εσά. Όσον αφορά τώρα το πώς έγινε αυτό, είναι κρίση επαγγελματιών σε όλα τα επίπεδα και για τις κάμερες, τους αγαπημένους, τους δημοσιογράφους, τους δοκιμαστές, μοντάζ, πραγματικό, τα δεκάλεπτα αυτά είναι διαδικτυακά υψηλής ευκρίνειας επαγγελματικής δουλειάς για να μπορούν να παίξουν. Το κάναμε υψηλής ποιότητας για να μπορεί πραγματικά να παίξει και ποιοτικά, να χρησιμοποιήσει θεωρητικό χρόνο δηλαδή όπως θεωρήσει το κάνουμε. Φυσικά τα βάλαμε και χαμηλή ευκρίνειας ευκρίνειας για τα κοινωνικά δίκτυα. Ο τρόπος που δουλέψαμε είναι με μαρτυρίες και με ειδικό που υπάρχει από τις βιβλιοθήκες Ευρωπαϊκών Οργάνων, κυρίως με μαρτυρίες, δηλαδή να μας μαρτυρήσει σε σύγχρονο τρόπο. Ξέρουμε ότι για
καταλάβει κάποιος καλύτερα για αυτό μέχρι τώρα άκου γίνει λάθος, είναι να δει σε δομή ενός αυτοματικού ανθρώπου, ο οποίος περιγράφει κάτι άλλο. Και τέλος χρησιμοποίησαμε και ένα ηχηρό λόγο για όλη την λαμπάδα, που είναι αυτό που είδατε στην αρχή, το μακροψέμα του είναι την αλήθεια, που ακούγεται αρκετά δυνατό σαν μήνυμα, ούτως ώστε να προκληθεί, θέλετε, και η περιέργεια να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Τα θεματικά που σας είπα είναι όλα αφορούν την καθημερινότητα του Ευρωπαίου Έλληνα πολίτη. Υπάρχει, ας πούμε, για το περιβάλλον το μύθος ότι πετάχτηκαν κλίματα τα οποία δεν αφορούσαν τον κόσμο, αλλά αφορούσαν αρκούδες και χελώνες και ζώα. Εδώ αναδεικνύουμε την πλευρά του τι σημαίνει το περιβάλλον και η ίδια ανάπτυξη και πώς αξιοποιηθεί για την σωστή περιβαλλοντική ανάπτυξη και για την ανάπτυξη της περιοχής. Υπάρχει στο Εράσμους, ένα δεύτερο παλικό τεράστιο μύθος ότι τα χρήματα που χρειάζονται πάνω στον τουρισμό, τα παιδιά μας φοιτητές και δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία. Τεράστιο ψέμα, να δούμε τι σημαίνει για ένα παιδί να πάει να ζήσει 6 μήνες σε μια άλλη χώρα και πόσο χρήσιμο είναι αυτό στην αγορά εργασία όλη τη Ευρώπη, η ανάπτυξη τη ειδικότητα και τη δυνατότητα να μην είναι αυτό ο καθένα μόνο σε ειδικότητά του, αλλά να καταλάβει πόσο κοινά έχει και με τι υπόλοιπε ειδικότητε. Το τρίτο θέμα είναι το ΕΣΠΑ, με το κλασικό αστείο ότι δεν χρησιμοποιεί τίποτα. Είναι προφανέ ότι γίνεται κακή κρίση πολλών από το ΕΣΠΑ, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι είναι άχρηστο και ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, αυτό αναδεικνύουμε από το διάρκεια. Είναι το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών, το είδαμε την έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Το βλέπουμε ως κεκτημένο των πολιτών, πρέπει να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο, να ενημερωθούμε παραπάνω για τα ουσιαστικά δικαιώματα που έχουμε. Και να κάνουμε την πιο κρίσιμη ενεργειακή τη ενιαία αγορά, η οποία υπάρχει. Είναι εδώ και είναι αλήθεια. Μπορούμε να πάμε από το θέμα να δέσουμε να σπουδάσουμε τη δουλειά. Το επόμενο θέμα είναι το μα έχει κυρίσει το ρόλο που είναι ο κορμό τη ανάπτυξη, αν θέλετε, και στην χώρα μα, όπω είναι στην Ευρώπη, και να αναδείξουμε πώ έχουν βοηθηθεί οι κυβερνήσει και οι κορασίε. Καταρρύπτει στην έννοια ότι η Ένωση σκέφτεται μόνο το μεγάλο κεφάλαιο τη πολιτική κοινωνία. Αν βέβαια αυτέ τι κοινωνικέ επιχειρήσει αξιοποιήσουν την πολιτική τη ευκαιρία που υπάρχουν. Και τέλο, το τελευταίο θέμα είναι η αγροτική ανάπτυξη. Το κλασικό μου, το πρώτο μα έδειξε στο μυαλό που ξεκινήσαμε αυτό, ότι από τι επιδοτήσει έχει καταστραφεί η ελληνική γεωργία. Εδώ αναδεικνύεται το ότι το ότι γίνεται λάθο μια χώρα μόνο χρησιμοποιήσει κάποιο μηχανισμό, δεν σημαίνει ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν δίνει τις προοπτικές που πρέπει για να μπορέσει να γίνει μια βιώσιμη σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη στη χώρα. Αυτά είναι τα θεματικά, τα είδαμε. Θα περάσουμε ίσως σε αυτή την παρουσίαση, η οποία είναι τα έξι μαζί σε μια δίδυτη short έκδοση, ώστε να μην σας κουράσουμε σήμερα. Είναι χαμένα λεπτά για τον κόσμο του λαού. Η περίπτωση του Λιβαίου ανατρέπει απόλυτα τον μύθο, αφού πρόκειται για μια κοινότητα που ξαναζωντάνεψε επωφελούμενη από ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα. Το 1994 ευτυχώς ξεκίνησε η ιστορία των άρχιστων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον Αρτούρο και έτσι μπόρεσαν οι αρκούδες αυτές που ήταν χορεύτες να βρουν έναν χώρο να φιλοξενηθούν. Το ΑΒΑ και το ΩΜΕΓΑ
ως προς την ανάπτυξη του κόσμου, είναι αυτό, δηλαδή το πάνω, αυτή τη στιγμή, το κοδέω, το θέλει αυτούς, κατά πάσα λίγο. Από το 90 και μετά, η προστιγή εξέλιξη με θεό, εκπροσέχεται στα ύψημα την εμφάνιση του Αρτούρου, με αποτέλεσμα την αντιμετωπίσουν οι 15 σελόνες μέσα στην 20η αιτία, 5 χώροι εστίασης, 3-4 καφέ και γενικά έχει βοηθήσει και τη λίγο περιοχή. Έχουμε ένα υπέροχο πάντρεμα εδώ πέρα, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν χαραστεί από άλλο τρόπο ζωή. Ήταν πολύ κόσμο το έργο για να έρθει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη και να κρατήσει τι δικέ του επιθέσει. Ένα πάντρεμα που οφείλεται σε ανθρώπου με όραμα. Ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα με ευρωπαϊκού πόρου και δημιούργησε πολλαπλά στην εργασία, όχι μόνο για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, αλλά και την κοινωνία, την ιστορία και την παράδοση του ενδιαφέρον, που διασώθηκε και ζει τώρα μια δεύτερη περίοδο κρίση. Από το 1987, χρονιά έναρξης του προγράμματος Erasmus, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια φοιτητές είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν από 3 έως 12 μήνες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ειδήματα χωρών που συμμετέχουν στον τόπο. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση. Σκοπός του να παρέχει στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, αλλά και συνεχείς ευκαιρίες να ανανεώνουν αυτές τις γνώσεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Μόνο σαν γνωρίζετε με τέτοιο τρόπο που σκέφτηκα να δραστηριοποιηθώ σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, να διέφεραν μετά τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα κυρίως ευκαιρίες που είχαν να κάνουν με χώρες του εξωτερικού. Και αυτό μου παρέδωσε το εισιτήριο να εργαστώ σε ευρωπαϊκούς φορείς, είμαι στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συνέχεια βάθηκα στο Δήμο Μανουσίου, στην εκδοχή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. For your career, it's always good because so many things now happen at a European level. Companies are international, the law is international. So if you're able to have something international, it will always help you, I think. Yeah, you become more open minded for things, try to work things out, and so also personally, you will develop. And it's really so many aspects to do it. And I have the experiences of the Erasmus students from Italy and Spain and Scandinavia. All of whom have just let me realize that we're not that different. We're rather Europeans than actually Germans or Spanish people or Italians. Το γέλιο κτίριο στον τόπο Κηδησίας και Αττικής Οδού, που πάντων καθρεπτίζεται ο ουρανός και μέσα του διαχέεται το φυσικό φως, είναι και λειτουργεί ως θερμοκηπίδα καινοτομίας και μάλιστα μέχρι την κρίση. Με μία λέξη, κοράλια. Αυτή τη στιγμή, κάτω από την ομπρέλα του κοράλια, λειτουργούν τρεις συνεργατικοί σχηματισμοί. Διαστημικών εφαρμογών και τεχνολογιών, εφαρμογών τεχνολογίας τεχνίων και δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και το οικοσύστημα της μικροηλεκτρονικής. Στη δεύτερη φάση της δημιουργίας αυτού του οικοσυστήματος χρησιμοποιούσαμε χρήματα από το ΕΣΠΑ, 30 εκατομμύρια περίπου, για προγράμματα πλέον δημιουργίας και καινούριων προϊόντων στη μικροηλεκτρονική. Όταν ήρθε ο επίτροπος Johannes Hahn, ευχιάστηκε και θέλοντας είπε αυτό είναι the best face of Greece, δηλαδή το καλύτερο πρόσωπο της Ελλάδας. 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ελληνικής Silicon Valley, στην καρδιά της Αθήνας, βρίσκεται μια άλλη κυψέλη τεχνολογίας και διεθνούς τεχνολογίας, που επίσης αναστρέφει τον ανυπόστατο μήκο για το ΕΣΠΑ, καθώς έχει αντλήσει στήριξη από αυτό. Το Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο ασφαλώς είχε μια υποστήριξη σοβαρή από το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης και βοηθήθηκε ώστε να αντιμετωπίσει τις σημαντικές δαπάνες που είχε κατά την κατασκευή. Το κουνάρι και το
Μουσείο της Ακρόπολης, πάλι δύο συμπολιστές ανώχημαντικές περιπτώσεις σημαντικών έργων που έγιναν πραγματικότητα μέσα από τις χρηματοδοτήσεις έσω. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες των κρατών μελών μπορούν να ταξιδεύουν, να διαμένουν και να εργάζονται οπουδήποτε σε αυτήν. Το Europe Advice είναι ένα δίκτυο πανευρωπαϊκό νομικών εμπειρογνωμών σε θέματα κοινωνικού δικαίου που απαντά στους πολίτες της Ένωσης σε ερωτήματα που θέτουν σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα ασκήσουν αυτά. Επειδή το Europe Advice δεν μπορεί να μιλήσει το ίδιο θέμα από τον όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κενό που χρήζεται τη λύση του και τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών των κρατών μελών, παραπέμπει σε πολλές υποθέσεις του στο δίκτυο σώμα. Εάν κάποιος Έλληνας πολίτης ή μια ελληνική επιχείρηση συναντήσει προβλήματα στην εγκατάστασή της σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας, μπορεί να προσφύγει στο ΣΟΤΗ, που είναι μια εξοδικαστική επίλυση αυτών των προβλημάτων. Στα 10 χρόνια της ύπαρξης του ΣΟΤ έχει καταφέρει να επιλύσει το 80% σχεδόν των υποθέσεων με τις οποίες έχει ασχοληθεί. Στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, οι πολίτες απευθύνονται για τρεις κυρίως λόγους. Είτε να κάνουν μια αναφορά, μια καταγγελία για κάποια αγορά προϊόντων ή υπηρεσίας, για να ζητήσουν συμβουλές για κανονική αγορά που θα κάνουν ή για κανονική υπηρεσία την οποία πρόκειται να κλείσει την αγορά. Ή για να κάνουν ένα παράγον, προσέχοντας κάποιος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, οι πιθανότητες του να βελτιωθούν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι σε ποσοστό 70%. Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι αυτοί οι κοινωνικοί μηχανισμοί αποτελούν μια ουσιαστική διαδικασία άμεσης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία για τη λειτουργία των θεσμών και επίσης των προβλημάτων τους. Οι νέοι που σήμερα είναι άνθρωποι έχουν λόγο να περιμένουν τη δική τους ευκαιρία απασχόληση στην Ελλάδα ή πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με το επίσημο στοιχείο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά 1.800 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν από ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία 4 χρόνια περίπου 344 εκατομμύρια ευρώ. Στο κεντρική συνδέεται μια επιχείρηση η οποία χρηματοδοτήθηκε και από ευρωπαϊκά κονδύλια και έχει αρματώδη εξέλιξη. Είχαμε ένα πάθος με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Η ιδέα μας ήταν να παράγουμε ένα μοναδικό καινοτόμο προϊόν, πολύ πληθέτη. Με την βοήθεια φόρων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, έχουμε επενδύσει σε δύο εταιρείες. Στην περίπτωση της Νέων Ισμάρκ, σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία και για την εταιρεία και για την χώρα, επενδύσαμε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της εξωτερικής με ανάπτυξη των εξαγωγών της. Με μεγάλες προσδοκίες ξεκίνησαν και τέτοια νέα παιδιά μια νέα κοινοτόμα επιχείρηση στο διαδίκτυο. Η ιδέα που γίνεται το Ρέντιτρα είναι πολύ απλή. Ήταν να δημιουργηθεί ένα μέσο με το οποίο ο κάθε ένας, ο κάθε κρίτη του ίντερνετ, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται, να γίνει μουσικό παραγωγό. Τώρα δεν μπορούμε να το. Μετά το στάδιο της ιδέας και της λύσης των τεχνικών προβλημάτων, ψάξαμε να βρούμε έναν χρηματοδότη ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει να γίνει το Rent a Jar αυτό που επιθυμούμε στην παγκόσμια αγορά. Σε αυτό που θα αποτελεί το μέλλον μας, σε μια ενωμένη και ευρύτερη Ευρώπη, θέλουμε και εμείς να πάρουμε την υπογραφή μας. Στα τελευταία μέρη της ημέρας, λίγο μετά τον αριθμό του σχολείου, η οικογενειακή επιχείρηση ετοιμάζει δυσκόλια. Μόνο που δεν πρόκειται για συνηθισμένα δυσκόλια. Η διαφορετική του κάτω βρίσκεται από την κάρτα του υπέρ. Του λέει τον κόσμο της εκκλησίας, όντως δίνει μια απαξία σε αυτόν που τον καταναλώνει, και όντως το πρώτο τέλει είναι ιδανικό για πολλά πράγματα, από θυμούς, από τρόφιμα, από μαρμελάδες, μέχρι κανονικά, μέχρι σοκουάνο, οτιδήποτε. Στην Ελλάδα έχει έρθει τα τελευταία 4 χρόνια, ίσως 5. Θέλαμε να κάνουμε κάτι και δεν έχει κάνει έργα. Ο Σωτήρης μπορεί να μην το σκέφτεται ποτέ.
αλλά η στάση που απέναντι στη ζωή ενσαρκώνει το καλύτερο ίσως τρόπο αυτό που κάποιοι χειρονομικοί αποκαλούν ενεργός αγρότης. Αυτή τη στάση ζωής θα επιδιώξει να στηρίξει στο μέλλον η νέα κοινή γεωργική πολιτική που θέλει να είναι πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο βιολογική, πιο ελεύθερη. Ήταν κάτι που έμεινε να κατάλαβαν και οι αδερφέ Βλάχου, που δραστηριοποιούνται μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά και έγιναν κάτι σαν το σύμφωνο τη σύγχρονη νεανική παρακολουθικότητα στο πρωτογενή τομέα. Ασχολούνται με την καλλιέργεια σε εργαλείων εδώ και μερικά χρόνια. Θυμάμαι να την δράξει σε φίλου μα και σε κοινού μα, όταν του είχαμε γραφτεί, οι περισσότεροι γέλασαν. Όμω εμεί σκεφτήκαμε ότι θέλαμε να κάνουμε ένα σύντριβό μα. Και το πιστέψαμε. Η νέα γενιά δημιουργικών παραγωγών βλέπει την Ευρώπη ως ευκαιρία για τους δικούς της ζωής. Μπορεί να έχουμε δασμούς, εξαγωγές είναι πολύ πιο εύκολες. Μπορείς να ανταλλάξεις τεχνογνωσία πολύ πιο εύκολα με χώρες ευρωπαϊκές. Σε αυτή τη σημαίνω από τους μύθους που συχνά πληροφορούμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η κοινωνική νομοθεσία που δυσκολεύει συχνά την παραγωγή, αλλά η εναρμόνιση με αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κατάλαβα ότι σας άρεσε. Θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Καταρχήν, ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια που κάναμε να παρουσιάσουμε 6 πεντάλεπτα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Εξού και ήταν κατά τη ποιότητα του καθήκη και η τίτλη και ο ήχο κλπ. Η παραγωγή του κινήτη αφορά πραγματικά υψηλή εκκρίνηση του κινήτη. Είναι πεντάλεπτα και πλήρη. Απλώς προσπαθήσαμε να σας κουράσουμε μέχρι τη μισή ώρα που ουσιαστικά 5 φορές, 6 φορές αυτές τις βίντεο, να τα περιτάξουμε κόψαμε ουσιαστικά, γιατί ήταν λίγο πρόχειρο η δουλειά. Όμως, νομίζω ότι αυτό που θέλαμε να δείξουμε, να καταλάβουμε τα θέματα που πιάσαμε και τον τρόπο που το χειριστήκαμε, για να αντιμετωπίσουμε και τα ψέματα, αλλά και την άλλη, να εμφανιστούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν.